14 ο Δοξάκης και με το 15 ο Καναδός Γκρέγ Ούλγερ. Προπονητής ο Γιάννης Ιωαννίδης, που ήταν στο παρελθόν ένας παίκτης σημαία για την ομάδα της Θεσσαλονίκης και συνέχισε να είναι το ίδιο και σαν προπονητή. Ο απόψινος ημιτελικός στο Final Four του Μονάχου εδώ στο Olympia Halle είναι η 11η αναμέτρηση ανάμεσα στον Άρη και τη Μακάμπη, που από τη στιγμή που και οι δύο αποτελούν την κυρίαρχο δύναμη στα εθνικά πρωταθλήματα Ελλάδας και Ισραήλ, είχαν την ευκαιρία να αναμετρηθούν πολλές φορές στο κύπελο πρωταθλητριών. Αυτοί οι ανοιχτοί λογαριασμοί, που είναι αμφίβολο βέβαια αν θα κλείσουν απόψε ή αν θα ανοίξουν μια νέα βεντέτα ανάμεσα στις δύο ομάδες, ξεκίνησαν το 1966-67 στο κύπελο κυπελούχων, όταν η Μακάμπη απέκλεισε τον Άρη. 91-71 είχε νικήσει ο Άρης Θεσσαλονίκη και 71-101 η ρεβάνς του Τελαβίβ, ενώ εδώ βλέπετε τους δύο διαιτητές. Ο κοντός αριστερά με την γυρισμένη πλάτη είναι ο Ιταλός Βιτόριο Φιωρίτο και δίπλα του ο Γάλλος Φιλίπ Μάιλαμπιού. Το 79-80 στον πρώτο γύρο των πρωταθλητριών, Άρης Μακάμπη 104-103 και 78-111 η μεγάλη ήττα του Άρη στο Τελαβίβ. 1983-84 ο Άρης φτάνει ένα βήμα πριν από την πρόκριση, φτάνει στην Θεσσαλονίκη με 62-68 και γίνεται η μοναδική ομάδα, η πρώτη ομάδα που ύστερα από 9 χρόνια κερδίζει τη Μακάμπη στο Γιάντ Ελιάου 76-75, μια νίκη χωρίς αντίκρισμα όμως. 1987-88 στο δρόμο προς τη Γάνδη, Άρης Μακάμπη 91-95 στο Τελαβίβ, 93-77 μια νίκη κλειδί για την πρόκριση στο Βέλγιο. Και φέτος δύο ήττες του Άρη από την ομάδα του Ισραήλ, 97-77 στο Τελαβίβ και 90-102 στη Θεσσαλονίκη. Παρά τις δύο αυτές ήττες στη Θεσσαλονίκη όμως, ο Γιάννης Ιωαννίδης, αφού εξασφάλισε την πρόκριση, διάλεξε, θα λέγει κανείς, για αντίπαλό του τον ημιτελικό εδώ στο Μόναχο την Μακάμπη. Ο λόγος, οι λόγοι μάλλον που οδήγησαν τον προπονητή του Άρη σε αυτή την απόφαση είναι πως η Μακάμπη μπορεί να είναι πανίσχυρη κατά τα γαλάτια, αλλά δεν έχει την ίδια δύναμη, δηλαδή την ίδια ισορροπία δυνάμεων σε όλες τις θέσεις της πεντάδας, αντίθετα από την Μπαρσελόνα που, όπως πιστεύει ο Ιωαννίδης, είναι μια πολύ πιο πλήρης ομάδα σε όλους τους τομείς και με καλύτερους παίκτες στον μπάσκετ. Παρ' όλα αυτά, η Μακάμπη επαναλαμβάνουμε ότι θεωρείται φαβορή της συνάντησης, με μεγαλύτερη πείρα, με περισσότερους και ικανότερους ψηλούς παίκτες, αντίθετα από τον Άρη που έχει όλη τη δύναμη πυρός έξω από τη ρακέτα, εκεί που παίζουν ο Γκάλης με τον Γιαννάκη, αλλά και ο Σύμπετης. Πεντάδες, η πεντάδα της Μακάμπη είναι έτοιμη, η γνωστή, καμία έκπληξη. Μαγκή Μπάρλοου, Μέρσερ, η Τριστιλή, Λίπιν, Playmaker, Shooting Guard, ο Ζάμψη, Ντόρον Ζάμψη. Οι πέντε του Άρη θα είναι ο Γουίλτζορ, ο Γκάλης, ο Γιαννάκης, ο Σούγοντης και ο Φιλίπης. Με τις κλασικές τους πεντάδες δηλαδή και οι δύο ομάδες. Το Τζάμπολ, ο Μαγκή με τον Γουίλτζορ. Όχι, ο Μέρσερ. Ο Μέρσερ με τον Γουίλτζορ. Ο κόσμος της εξέδρας παροτρύνει τους παίκτες του Άρη. Και η πρώτη επίθεση έρχεται Μαγκάδη με τον Τζάμψη, τον οποίο κλείνει ο Γιαννάκης στο σούτ υποπίεση. Σε επιθετικό rebound ο Μαγκή και το πρώτο καλάθι από την πρώτη φάση του αγώνα. Οι Ισραηλοί έδειξαν την υπεροχή τους στα rebound. Ο Μαγκή έκανε το σκορ 2-0 για την Μακάμπη. Το Γκάλι μαρκάρει ο Μπάρλοου, ένας παίκτης με ύψος 2 μέτρα και 7 εκατοστά. Δηλαδή είναι 23 πόντους πιο ψηλός από τον Γκάλι, που είναι μόλις 1,83. Γιαννάκης κοντά στη ρακέτα για να εκμεταλλευτεί τη διαφορά ύψους από τον Λίπιν και η ισοπάρηση. 2-2. Λίπιν, playmaker, ο Άρης έχει αρχίσει την man-to-man. Οι πληροφορίες λένε πως ο Ιωαννίδης, μάλλον δεν βλέπω man-to-man, βλέπω μια κλειστή ζώνη. Ναι, πράγματι έχει αρχίσει με ζώνη ο Άρης.
Ζάμψη. Σουτ για τρεις πόντους από πολύ μακριά. Το rebound του Σούποντιτς. Ο Γιαννάκης γρήγορα για τον Βίλτζερ. Του θα πετύχει το καλάθι και ο Άρης παίρνει το προβάδισμα με 2-4. Ο Γκρέγ Βίλτζερ είναι πολύ γρήγορος παρά το ύψος του. Εθνιδίασε την άμυνα των Ισραηλινών. Λίπιν. Γυρίζει για τον Μέρσερ και έχουμε το πρώτο φάουλ του Γκάλι πάνω στον playmaker της Μακάβη. Τον Σεν Λίπιν. Εκλάγει ο Μπαρλόου για τον Λίπιν και ξανά Μπαρλόου. Κλείνει την εσωτερική ο Σούμποντι. Το rebound ο Μέρσερ αλλά έχει προηγηθεί φάουλ από ποιον. Έχει προηγηθεί φάουλ από τον Φιλίππου πάνω στον Μέρσερ. Μπάλα είναι πλάγια. Ο Μπάρλο για τον Λίπιν. Το σούτ από τον Λίπιν και rebound από τον Βίλβερ. Γιαννάκης για τον Γκάλι. Το σούτ χωρίς καθυστέρηση. Κερδίζουν την μπάλα οι Ισραηλινοί που φτάνει στον Λίπιν. Αυτός προσπαθεί να οργανώσει μια γρήγορη επίθεση. Πάσα στον Μπάρλο και 4-4. Πολύ γρήγορος ο Αμερικανός. Έχουμε την ισοφάριση λοιπόν. Μαγκή και Μπάρλο οι σκόρες για την Μακάβη. Γιαννάκη και Βίλτζερ για τον Άρη μέσα στο σπίτι. Βίλτζερ τώρα. Για τον Φιλίππου. Φάουλ από τον Λίπιν πάνω στον Παναγιώτη Γιαννάκη. Υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί με την Μακάβη. Ο Λίπιν είναι πολύ πιο κοντός από τον Γιαννάκη καθώς προσπαθεί να τον μαρκάρει και ο playmaker Βάρη προσπαθεί να εκμεταλλευτεί από αυτό το πλεονέκτημα πλησιάζοντας πολύ κοντά στο καλάθι. Φάουλ πάνω στον Γκάλι τώρα από τον Ζάμψη και δικαίωμα για δύο βολές στον αρχηγό του Άρη. Τέσσερα λοιπόν ο Γκάλι στις βολές. 4-5 για τον Άρη αφού η Μακάβη αναφέρεται πρώτη. Και 4-6 τώρα. Λίπιν. Για τον Ζάμψη. Και ξανά Λίπιν. Για τον Μπάρλοου. Από εκεί στον Μέρσερ που τον κλείνει πολύ ωραίο Βίλτζερ με το Σούποντι. Το σούτ από δύσκολη θέση αλλά ο Μαγκή είναι πάντα αφού παρόν χαρμπάν. Καλάθι και φάουλ από τον Κέβιν Μαγκή. Ο κυρίαρχος των εταίρων, ο κακός δαίμονας του Άρη. Ο Αμερικανός Κέβιν Μαγκή ισοφάρισε 6-6 και έχει δικαίωμα για μία βολή. Ξανά εδώ η φάση. Το φάουλ από τον Φιλίππου και το καλάθι από τον Μαγκή. Ενώ ο Ιωαννίδης απέστειλε τον Φιλίππου και τη τρία φάουλ και έβαλε στη θέση του τον Λιπιδίδη. Στα 6 η Μακάβη περνάει μπροστά με αυτή την βολή του Μαγκή και τώρα Γιαννάκη. Βίλτζερ για τον Σούμποντι. Από εκεί στον Γκάλι. Τον οποίο τώρα μαρκάρει ο Μαγκή. Το μπάσιμο από τον Γκάλι. Ανάμεσα σε τρεις παίκτες rebound από τον Μαγκή και η μπάλα στον Μπάρλοου. Ζάμψη. Λίπιν για τον Μπάρλοου, προσποιήσει τον Βίλτζερ αλλά διστάζει ο Αμερικανός και πάλι Λίπιν. Μέρσορ. Το rebound του Σούμποντι. Γιαννάκης. Έχουν επιστρέψει οι Ισραηλινοί, μάλλον δεν περνάει εφημιασμός. Ο Γιαννάκης προσπαθεί να κάνει κάτι μόνος εκεί, Λιπιρίδης και πάλι Γιαννάκης. Και τώρα Γκάλης. Απέναντι σε οργανωμένη άμυνα η επίθεση του Άρη. Γκάλης, Γιαννάκης αλλάζουν την μπάλα. Η διείδηση από τον Γκάλη και το σταμάτημα από τον Μαγκή. Ο Γκάλης ζητάει φάουλ. Εμείς δεν είδαμε κάτι τέτοιο.
Ο Τζάμψη ελεύθερος από τη γωνία στο σουτ. Είναι το πρώτο καλάθι τριών πόντων και το σκορ γίνεται 16 για τους Μηδενίους. Ο Γιαννάκης τώρα. Ενώ βλέπουμε τον Τζάμψη, Γιάννης, Γιαννάκης, προσπαθεί να τα αποδώσει το τρίποντο. Το πράγμα του μειώνει σε 19. Από τις 9 πόντους ο Άρης πετύχει ο Γιαννάκης. Λίπιν για τον Τζάμψη. Από εκεί Μπάρλοου. 12-9 από τον Αμερικανό. Γιάλης. Φάουλ από τον Μέρσερ εκτός μπάλας. Εκεί που προσπαθούσε να πάρει καλύτερη θέση από τον Βίλζορ. Από τρία ομαδικά φάουλ οι δύο ομάδες. Ήταν το πρώτο φάουλ του Λαβόν Μέρσερ. Ο Φιλίππου έχει δύο, όχι τρία όπως είπα πιο πριν. Το τρίτο φάουλ του Άρη είναι από τον Γκάλι. Γιαννάκη. Για τον Σούμποντιτς. Η πάσα για τον Λίπιν που εθνιδιάζεται όμως. Και η μπάλα θα καταλήξει εκτός ρεν. Ζηρίδης για τον Σούμποντιτς, Γιαννάκης, backdoor για τον Γκάλι, ο Μπάρλοου όμως θα προλάβει να διώξει την μπάλα εκτός ρεν. Ο Άρης έχει 18 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του για να πληρώσει την επίθεση. Ζηρίδης για τον Γιαννάκη και τώρα Γκάλι, βγαίνει πάνω τον Μπάρλοου. Ζηρίδης, Γκάλι, Γιαννάκης. Δύσκολο το σούτ από τον αρχηγό της Εθνικής, η Ισραηλινή εύκολα στο rebound και τον Αλίπιν. Για τον Μπάρλοου, σαν Αλίπιν. Μέρσερ έξω στον Λίπιν, πάλι Μέρσερ για τον Τζάμψη, πέμπτη εσωτερική κλίνη ο Βίλζερ, ωραία. Ο Λίπιν για τον Μπάρλοου, ξεφεύγει από το Σούμποντιτς. Rebound ο Λιπιρίδης. Και τώρα Γιαννάκη. Για τον Βίλζορ. Μειώνει ο Αμερικανός, ο Καναδός σε 12-11 με αυτή την γρήγορη εκτέλεση. Ήταν το δεύτερο καλάθι του Βίλζορ. Αξιοσημείωτο ότι μετά από 5,5 λεπτά αγώνα ο Γκάλης έχει πετύχει μόνο 2 πόντους από βολές. Ο Λίπιν από καλή θέση κάνει το 14-11 και τώρα Γκάλης. Και πάλι δεν θα τα καταφέρει καθώς είναι προσαρμοσμένη επάνω του όλη η άμυνα των Ισραηλινών. Τζάμψη. Φάουλ από τον Σούμποντιτς και δικαίωμα για δύο βολές τον Ντόρον Τζάμψη. Και υπό την πίεση του Μπάρλο ο Γκάλης μέχρι στιγμής έχει 0 στα 4 σουτ. Εντός παιδιάς και έχει δύο στις δύο ελεύθερες βολές. Πρώτα συμπεράσματα είναι ότι ο Άρης αμυντικά, δηλαδή στο μαρκάρισμα, αν θέλουμε να το πούμε έτσι, γιατί δεν είναι ακριβώς, είναι μια σύνθετη άμυνα ζώνη που κάποιες στιγμές γίνεται man-to-man σε ορισμένους παίκτες, πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Όχι το ίδιο καλά όμως στα rebound, αλλά μέχρι στιγμής έχει επιθετικό πρόβλημα. 15-11 από τον Τζάμψη και τώρα ο Γιαννάκης. Γκάλης, Σούμποντιτς, ελευθερώνεται το σούτ χωρίς αντίπαλο, 15-13 από τον Σούμποντιτς που πέτυχε το πρώτο του καλάθι στον αγώνα. Τζάμψη, Λίπιν. Μπάρλοου για τον Μαγκή που έχει τραβηθεί έξω σούτ για 3 πόντους από τον Αμερικανό. Το rebound το Βίλζερ με την βοήθεια του Σούμποντιτς. Γιαννάκη. Λιπιρίδης, Γιαννάκης. Βίλζορ με πλάτη στο καλάθι. Δεν θα τα καταφέρει αλλά θα ξανακερδίσει την μπάλα. Έξω στο Γιαννάκη. Σούμποντιτς. Προσπαθεί να φτάσει σε θέση βολής. Και ισοφαρίζει 15-15 ο Σούμποντιτς. 12 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. 15-15. Ο Λίπιν τώρα για τη Μακάμπι.
Ζάμψη για τον Λίπιν. Μάρλοου. Μαγκή. Ο Σιωρίτο δίνει φάουλ στον Βίλγκορ, ο οποίος όμως είχε σταθεί όρθιος και ακίνητος. Έχουν δίκιο οι παίκτες του Άρη να διαμαρτύρονται. Δεν υπήρξε φάουλ εκεί από τον Βίλγκορ. Εν πάση περιπτώσει, η απόφαση του διαιτητή δεν αλλάζει. Ο Μαγκή έχει δικαίωμα για δύο βολές. ...16-15 από τον Αμερικανό. Και τώρα 17-15. Γιαννάκη. Για τον Σύμποντι. Και ξανά Γιαννάκη. Δοκιμάζει ένα βεβαιασμένο σουτ για τρεις πόντους. Αλλά δίνει το προβάδισμα στον Άρη. 17-18. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης είναι ο σκόρερ του Άρη με 8 πόντους μέχρι στιγμής. Μπάρλοου για τον Ζάμψη. Λίπιν για τον Μπάρλοου. Λίπιν. Και φάουλ εκτός μπάλας από τον Λιπηρίδη πάνω στον Μαγκή. Είναι το έξω ομαδικό φάουλ για τον Άρη. Μακάμπι έχει 3 φάουλ. Στο πλάγιο Μπάρλοου για τον Λίπινγκ. Μπάρλοου. Το σούτ απ' έξω. Το ριμπάουν το Μαγκή που πρέπει να κάνει φάουλ αυτός αυτή τη φορά. Βέβαια. Ο Φιωρίτο καταλόγησε τον Μαγκή που έστρωσε τον Λιπηρίδη. Είναι το πρώτο φάουλ. Το πρώτο φάουλ και το τέταρτο ομαδικό για τους Ισραηλινούς. Γκάλιτς. Σουμποτής. Και πάλι Γκάλιτς. Έξω στον Σουμποτής που μαρκάρεται από τον Ζάμψη. Ο Σουμποτής κάνει το σκορ 17-20. 3 πόντοι για τον Άρη. Ο Σουμποτής πρέπει να έχει 3 στα 3. Δηλαδή 3 έπαιξες προσπάθειες σε ετάρτη αυτή. Rebound από τον Βίλτζερ που πηγαίνει πολύ καλά στα rebound. Και γρήγορη πάσα του Γιαννάκη στον Γκάλι. Όμως οι Ισραηλοί έχουν επιτρέψει. Ο Γκάλι αργά αργά για να εκδηλωθεί επίθεση και εναντίον οργανωμένης άμυνας. Λιπηρίδης. Γκάλι. Προσπαθεί να ξεφύγει. Είναι πάντα ένα στις δύο επάνω του. Ξανά Γκάλι. Άσχημη πάσα για τον Βίλτζερ, καθώς μάλιστα κυλούσε και ο χρόνος. Έτσι λοιπόν ο Άρης ουσιαστικά χάνει χωρίς προσπάθεια αυτή την επίθεση. Ο Μπάρλοου βρήκε έδαφος για να φτάσει στον συνδυασμό και στο εντυπωσιακό κάρφωμα. Να εδώ και ο Μπάρλοου. 19-20. Ο Γιαννάκης οργανώνει μια νέα επίθεση για τον Άρη. 10,5 περίπου λεπτά πριν το τέλος του χρόνου. Γκάλης. Γιαννάκης. Νέο σουτ υποπίεση και αυτό έξωθο. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης σε μεγάλη μέρα επιθετικά. Το σκορ 19-22. Λίπιν. Ζάμψη. Μέρτσορ. Βγάζει έξω στο Λίπιν. Αυτός διστάζει. Ζάμψη το μπάσιμο και το σουτ 21-22. Ένα πόντο για τον Άρη. 6 πόντι από τον Ντόρον Ζάμψη. Για να έχει τώρα. Γκάλις. Για να έχεις Γκάλις. Το σουτ και το φάουλ από τον Μπάρλοου. Φάουλ που δίνει δικαίωμα για βολές στον άσο της ελληνικής ομάδας. Ενώ έχουμε το πρώτο time out. Μέχρι στιγμής λοιπόν από πλευράς Μακάμπι έχουν 2 στα 3 δίποντα, 2 στα 2 τρίποντα. Ο Γκάλις έχει πετύχει 2 πόντους, 0 στα 4 σουτ και 2 στις 2 βολές. Ο Σούποτης 6 με 100% ευστοχία, 3 στα 3. Και ο Βίλτζερ 4 πόντους, ο Βίλτζερ που έχει κερδίσει και 4 rebound, 3 αμυντικά και 1 επιθετικά.
και ένα επιθετικό. Υπάρχει μια ισορροπία στα rebound, καθώς και οι δύο ομάδες έχουν κερδίσει από 6. Έτσι λοιπόν μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν διαπιστώνεται στους αριθμούς η σαφής υπεροπλία που υπάρχει για τη Μακάμπη, που έχει η Μακάμπη κάτω από το καλάθι με τους τρεις ψηλούς και ένα σημείο το οποίο έκανε πάρα πολλούς να δίνουν, ουδέτερους κυρίως, να δίνουν το προβάδισμα στη Μακάμπη τη μάχη αυτού του ημιτελικού. Όταν λες ουδέτερους, Βασίλη, τι εννοείς? Ουδέτερους κυρίως, υπήρχαν και Έλληνες που δίνανε το προβάδισμα στη Μακάμπη, δηλαδή? Αρκετοί προπονητές εξαρτούσαν πολλά από την συμπεριφορά του Άρη κοντά στο καλάθι, αλλά μέχρι στιγμής ο Βίλτζερ νομίζω ότι πηγαίνει πολύ καλά και στα rebound. Και ο Βίλτζερ πηγαίνει καλά, αλλά έχει πετύχει κυρίως αυτή η συνδυασμένη άμυνα που παίζει ο Ανοίγης. Έχει φέρει αποτέλεσμα, έχει κλείσει τους διαδρόμους και έχει κρατήσει μακριά τους ψηλούς Μακάμπη. 21-24 μετά τις δύο εύστοχες βολές του Γκάλη. Λίπιν για τον Τζάμψη, το σουτ δύσκολο από τη γωνία, αλλά αυτό θα εξαφανίσει. 24-24. Καλά δυσκολία φόνο. Προσπάθεια βδιασμού, αλλά ο Φιλίππου δεν θα μπορέσει να συγκρατήσει την μπάλα. Θα βγει εκτός τερέν μαζί με την μπάλα ο ταχύτατος forward του Άρη. Έτσι λοιπόν χάνεται αυτή η επίθεση που εκδηλώθηκε με προσπάθεια ευδιασμού. Λίπιν. Τζάμψη. Λίπιν για τον Ντάνιελ που μπήκε στο παιχνίδι στη θέση του Μέρσερ. Ντάνιελ για τον Τζάμψη. Ο Γιαννάκης του κλείνει το δρόμο. Το rebound όμως ο Μπάρλοου, καθώς ολιγόρησε θα λέγαμε ο Φιλίππου. Λίπιν στο διατρίς πόντου. Rebound από τον Μπάρλο που άρπαξε την μπάλα ανάμεσα από τον δύο παίκτες του Άρη και καλάθι που δίνει το προβάδισμα στη Μακάμπη με 26-24, 8 πόντοι από τον Κεν Μπάρλο. Όλα αυτά 8,5 λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου μικρού. Γιαννάκη. Βίλτζερ. Φιλίππου. Γιαννάκη. Κάνει εκεί το λάθος, η μπάλα είναι για τους Ισραηλινούς, το playmaker του Άρη ζητάει φάουλ. Ντάνιελ από καλή θέση. Φάουλ από τον Μπάρλοου που καταλογίζει ο Φιωρίτο. Τα φάουλ τώρα έγιναν 6-6 για τις δύο ομάδες, από 6 δηλαδή, ο Άρης και η Μακάμπη. 8 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του μηχρόνου και ενώ οι Ισραηλινοί προηγούνται με 26-24. Γιαννάκης, Σουβοντής, Γιάλης, ένα σούτ με καλές προϋποθέσεις. Ο Βίλτζερ εκνηδιάζεται και δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα. Ο Γιάλης ζητάει φάουλ από το Τσιωρίτο που βέβαια δεν καταλογίστηκε. Ενώ το παιχνίδι σταματάει για να γίνει μία ακόμα αλλαγή. Θα μπει στον αγώνα ο Βίλισιν στη θέση του Λίπιν. Ντάνιελ για τον Σιμς. Μαγκή. Θα κερδίσει φάουλ από τον Φιλίππου και από αυτά δικαίωμα για δύο βολές. Είναι το 7ο φάουλ του Άρη, το 3ο του Φιλίππου. Και ο Ιωαννίδης σηκώνει τον Κατσούλη. Τα φάουλ του Φιλίππου είναι 3 και όχι 2 όπως έδειξε η γραφική παράσταση στην τηλεόραση. Να Μαγκή λοιπόν. Έτοιμος για τις βολές, ενώ επαναλαμβάνω το σκορ είναι 26-24 υπέρ της Μακάμπη. 27-24 τώρα. Και 28-24. Γιαννάκη με αντίπαλο τώρα τον Σιμς,
φάουλ από τον τέος Αμερικανό και την Ισραηλινό. Γίνονται 7 και για τις δύο ομάδες τα ομαδικά φάουλ. Από εδώ και πέρα, όποια ομάδα κάνει φάουλ, κερδίζει φάουλ μάλλον, θα έχει το δικαίωμα του πόνου και όπως θα είναι κάτω από την μπάλα. Γκάλιτς για τον Σούμποντιτς, το σκουτ με καλές προϋποθέσεις, το rebound ο Γουίλιος. Γιαννάκης. Σούμποντιτς. Θα μπορούσε να πασάρει τον αμαρκάριστο Κατσούλη, προτίμησε να κάνει ένα δύσκολο σκουτ. Έτσι λοιπόν η Μακάμπη είναι επίθεση τώρα με τον Γιάμψη, Μπάρλοου, φάουλ από τον Γουίλτζα που με το σώμα έστρωσε τον Αμερικανό. Ο Μπάρλοου έχει δικαίωμα για μία σημεία βολές και ο Γκρέγ Γουίλτζα όπως και ο Νίκος Τουλίτου έχουν από τρία φάουλ. Αμέσως μετά το προηγούμενο time out, όπου είχε διαπιστωθεί μια ισορροπία στα rebound, ακολούθησαν δύο φάσεις τις οποίες η άμυνα του Άρη μπορεί να πει κανείς ότι πιάστηκε στον ύπνο. Είχα αυτή η ολιγορία και σαν αποτέλεσμα ο Μακή και ο Μπάρλου να κερδίσουν τρία διαδοχικά επιθετικά rebound, τα οποία είτε με απευθείας καλάθια είτε με ελεύθερες βολές έδωσαν αυτό το προβάδισμα των 4 πόντων στη Μακάμπη. Ο Γιαννάκης παραμένει ο πρώτος σκόρερ του Άρη με 10 πόντους. Από πλευράς Μακάμπη, ο Τζάμψη και ο Μαγκή έχουν από 9 και ο Μπάρλου 8. Ενώ η αλλαγή που έκανε προηγουμένως ο Σερφ είχε σαν αποτέλεσμα να γίνει και μια αλλαγή στους αμυντικούς ρόλους του Μακάμπη από ό,τι φάνηκε. Δηλαδή τώρα περισσότερο πάνω στον Γκάλι δίνει βοήθειες και ο Ντάνιελ, καθώς ο Μπάρλου σαν δεύτερος ψηλός πια και όχι σαν τριάρι είναι υποχρεωμένος να μαρκάρει τον αντίστοιχο δεύτερο ψηλό του Άρη. Και ας ελπίσουμε ότι αυτό θα απελευθερώσει τον Γκάλι που φαίνεται ότι αποκτάει μια κακοδαιμονία απέναντι σε ψηλούς παίκτες από τον Γκαλινάρη μέχρι τον Μπάρλου. Εκείνο που θα μπορούσαμε να πούμε μέχρι στιγμής είναι ότι χρειάζεται ελευθεριά στον Γκάλι. Σε 13 λεπτά αγώνα έχει πετύχει μόνο 2 πόντους από ελεύθερες βολές. Rebound από τον Σούμποντιτς. Και τώρα Γιαννάκης για τον Γκάλι. Γιαννάκης. Με αντίπαλο τον Σίμι. Σούμποντιτς για τον Γκάλι. Δεν θα εκμεταλλευτεί από το screen του Γιαννάκη. Έπεσαν 3 Ισραηλοί επάνω του. Τελικά η μπάλα είναι πάλι για την ελληνική ομάδα που έχει 12 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του για να εκδηλώσει επίθεση. Γιαννάκη. Ένα δύσκολο σουτ που όμως είναι καθό μέσα. Καλάθι 3 πόντων. 28-27 από τον Παναγιώτη Γιαννάκη που έχει 3-3 τρίποντα. Μια μεγάλη εμφάνιση από τον αρχηγό της τεχνικής. Και όχι μόνο επιθετικά, αλλά με μεγάλη αμυντική προσφορά μέχρι τώρα. Ο Ντάνιελ για τον Φιν. Από εκεί τον Μαγκή. Αυτό το σούτ απ' έξω. Το rebound φέτος του Άρη με τον Γιαννάκη. Και τώρα Γκάλι. Έξω στο Γιαννάκη. Νέο σούτ 3 πόντων. Και φάουλ από το Φιν που δίνει το δικαίωμα στον Γιαννάκη για 3 βολές. Να ο Γιαννάκης που κάνει συνεχείς χειρονομίες ως με φέδρα να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια των παιχτών του Άρη. Ο Γιαννάκης με τη μεγάλη καρδιά, το μεγάλο ταπεραμέντο που βέβαια πολλές φορές παρασύρεται σε πράγματα, θα λέγει κανείς, παράλογα, αλλά όμως είναι σε ζέτη μόνος του να ανατρέψει μια κατάσταση, να κερδίσει ένα παιχνίδι. Τελικά οι διαιτές έδωσαν μία σημεία βολές, θεώρησαν ότι το φάουλ έγινε μετά την προσπάθεια για αυτούς. Νέο φάουλ πάνω στον Γκάλι, ο οποίος πρέπει να έχει 0 στα 5, δηλαδή έχει 5 προσπάθειες και κανένα καλά. Δύο βολές λοιπόν για τον Γκάλι. Ισοφαρίζει 28-28. Το rebound ο Κατσούλης ανέλπιστα μέσα από τα χέρια του Μαγκή. Ο Γκάλι στο σούτ ακάλυπτος.
Και πάλι δεν θα τα καταφέρει. Ο Κατσούλης και πάλι δίνει τη μάχη του, κερδίζει τον θετικό rebound. Γιαννάκης και η μπάλα εκτός τερέν για τους παίκτες του Άρη, καθώς η μπάλα που είχε για προορισμό των Wilders κόπηκε από έναν παίκτη του Μακάβη. Γιαννάκης. Νέο σου τριών πόντων. Το πρώτο του άστοχο τρίποντο και επιθετικό φάουλ από τον Σούμποδης που διεκδίκησε το rebound. Πήγαν χαμένα τα δύο επιθετικά rebound του Κατσούλη. Ο Άρης δεν μπόρεσε να αποκολληθεί. Από 9 φάουλ οι δύο ομάδες. 28-28, 5 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Ένα παιχνίδι τακτικής, ένα παιχνίδι γεμάτο νεύρα. Αποτέλεσμα μικρό σκορ και πώς να είναι μεγάλο άλλωστε. Όταν το μεγάλο ατού του Άρη, ο Γκάλης, έχει κυριολεκτικά έτσι το τρόπο. Νέο φάουλ πάνω στον Νίκο Γκάλη. Βέβαια θα πρέπει να βρει δρόμο στο δεύτερο ημίχρονο, όταν πια οι Ισραηλοί δεν μπορούν να τον παίξουν τόσο κοντά και τόσο πιεστικά, καθώς θα έχει επέλθει μια φορά από τα φάουλ. Αν υποθέσουμε ότι ο Σβίσερ έχει δημιουργήσει μια παράδοση καλών αμυνών πάνω στον Γκάλη, ο Γκάλης παραδέχεται ότι αυτές οι άμυνες κρατάνε ένα ημίχρονο. Αν ο Άρης λοιπόν μείνει στο σκορ ένα ημίχρονο, και αν είναι αλήθεια αυτό που λέει ο Γκάλης και η στατιστική τον δικαιώνει, γιατί πραγματικά ο Γκάλης πάντα στο δεύτερο ημίχρονο αντίον της Μακάμπη παίζει καλά, τότε έστω και με αυτή την χαμηλή σοδιά πόντων στο πρώτο ημίχρονο, μπορεί ο Άρης να είναι μέσα στο παιχνίδι και να έχει πάρα πολλές πιθανότητες νίκης. Αφού άλλωστε το σκορ είναι 28-30 υπέρ του Άρη τώρα. 31-30 με αυτό το τρίποντο του Sims, και νομίζω ότι έχουν μεγάλη λογική βάση αυτά που είπε ο Βασίλης Σουδής. Βέβαια δεν φτάνει ο Γκάλης, δεν φτάνουν τα φάουλ της Μακάμπη. Θα πρέπει να μην υπάρξει και μεγάλη φθορά από την πλευρά των ψηλών του Άρη. Μετά από αλλεπάλληλες μάχες, η μπάλα εκτός τερέν για τους παίκτες του Άρη. Ένας Άρης μαχητικός, πεισματάρης, αποφασισμένος θα λέγαμε. Η μπάλα στον Σούμποντιτς μετά την άσχημη πάσα του Γιαννάκη προς τον Γκάλη. Ο Σούμποντιτς κέρδισε φάουλ από τον Τζάμψη, φάουλ που του δίνει δικαίωμα για δύο βολές, ενώ το σκορ είναι 31-30 υπέρ των Ισραηλινών, 4 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Δύο φάουλ ο Τζάμψη, 11 ομαδικά φάουλ να κάνει, 9 ο Άρης. Η δεύτερη βολή του Σούμποντιτς ισοφαρίζει 31-31. Σύμφωνα. Ωραία προσπάθεια ατομική, 32-33-31 από τον Γουίλισιν. Και τώρα Γκάλης για τον Γιαννάκη. Σούμποντιτς, Γιαννάκη. Ατομική προσπάθεια, assist πάσα στον Κατσούλη, καλάθι και ισοφάριση, 33-33. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης τράβηξε πάνω του όλους τους παίκτες Μακάμπη και βγάλε μόνο του τον Κατσούλη, που κάνει και αυτός μια μεγάλη παρουσία σήμερα στον ημιτελικό. Κερδίζει ο Κατσούλης rebound και γρήγορα η πάσα για τον Γκάλη, αλλά ο Σιμς πειράει και σαν έδιδο και κόβει. Ο Τζάμψης σε θέση βολής, βόμβα τριών πόντων και 36-33. Αν μπορούσε να περάσει αυτός ο αφημιασμός που κόπηκε την τελευταία στιγμή. Τρεις πόντοι λοιπόν για τους Ισραηλινούς. 3 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του μηχρόνου. Γιαννάκης. Σούμποντιτς. Με καλές προϋποθέσεις στο σουτ. Έχει γίνει ένα φάουλ από ποιον. Από τον Ντάνιελ. 12 φάουλ για την Μακάμπη. Ο Σέρφ, όποιος και ανήθικος, και από την άλλη πλευρά όποιος ο Ιωαννίδης. Μονομαχία των στρατηγών, ο Σούμποντιτς και πάλι θα χάσει την πρώτη βολή. Δεν μπορώ να καταλάβω, ένας κατεξοχήν σουτέρ όπως ο Σούμποντιτς δεν τα καταφέρνει στις βολές. Θέμα αυτοσυγκέντρωση. 36-34. Και τώρα ο Σιν. Πάντα Σιν, για τον Ντάνιελ. Από εκεί Μπάρλοου,
έξω στο Τζάμψι. Νέα σου για τρεις πόντους και φάουλ από τον Γκάλι. Για να δούμε, ο Φιωρίτα θα δώσει τρεις βολές. Ναι, δίνει τρεις βολές στο τόνον Τζάμψι, θεωρώντας ότι ο Γκάλι έκανε το φάουλ την ώρα που ο Τζάμψι επιχείρησε το σου. Απομένουν 3 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. 36-34 για τη Μακάμπη, που έχει 3 βολές με τον Τζάμψι, τον καλύτερο της Σούπερ. 37-34. Έχει 13 πόντους ο Τζάμψι μέχρι στιγμή. Και τώρα 14-38-34 για τους Ισραηλινούς, που νομίζω ότι κάνουν την πιο μεγάλη διαφορά. Και τώρα 5 πόντοι. Γιαννάκη. Πάντα Γιαννάκης υπό την πίεση του Σιμ. Το σταματάει ο Αμερικανός. Κέρδισε προς στιγμή ο Γιαννάκης, αλλά έχασε τελικά την μπάλα. Και βήματα από τον Τζάμψι, που στήθηκε πάνω στο έδαφος στην προσπάθειά του να κρατήσει την μπάλα. Ξανά η φάση. Έχω την εντύπωση ότι ο Φιωρίτο ήταν υπερβολικός. Μετά το απαραίτητο σκούπισμα το παιχνίδι ξαναρχίζει. Κατσούλης για τον Γιαννάκη. Ο Γκάλις παίρνει την μπάλα πολύ μακριά από τη ρακέτα. Ο Μπάρλοου συνεχίζει να τον επιτελεί με επιτυχία. Ο Σούμποτιτς σε ένα δύσκολο σου τριών πόντων και 39-37. Συν. Ο Μπάρλοου μέσα στη ρακέτα τον σταματάει. Ο Σούμποτιτς rebound από τον Μαγκή και φάουλ από τον Κατσούλη. Δύο βολές για τον Κέβιν Μαγκή. Μαγκή λοιπόν, ένας από τους καλύτερους Αμερικανούς παίκτες που έπαιξαν ποτέ στην Ευρώπη, κάνει το σκορ 40-37 και 41-37 τώρα. Ο Μαγκή, το μεγάλο ατούτη στο Μακάμπι, έχει πετυχεί 11 πόντους. Γιαννάκη, του ποτή. Δίνει την μπάλα στο Κατσούλη εκτός τεράν. Ακόμα 2,5 λεπτά για να τελειώσει το μήνυμα. Ο Τζάμψι για τον Ντάνιελ και από εκεί τον Σιν. Κλέβει πολύ ωραία Βίλτζερ πριν παραφτάσει στο Μαγκή. Γιαννάκη. Φάουλ από τον Ντάνιελ και δικαίωμα για μία σημεία βολές για τον Γιαννάκη. Δεν μετράει βέβαια το καλάθι που είδατε. 13 ομαδικά φάουλ από τους Ισραηλινούς και ήταν το τρίτο φάουλ του Ντάνιελ. Ενώ ο Σαρφ επαναφέρει στο παιχνίδι τον Μέρσερ στη θέση του Ντάνιελ. Γιαννάκης στις βολές. 41-38, έτσι λοιπόν έχει δικαίωμα και για τη δεύτερη. Γιαννάκης είναι ο σκόρερ του Άρη με 14 πόντους. Ακόμα 2 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Τζάμψι για τον Μπάρλοου. Φάουλο Κατσούλης εκτός μπάλας τον Μαγκή, καθώς προσπαθούσε να κρατήσει, να κρατήσει τον Αμερικανό σε όχι πλέον εκεί θέση, καθώς αυτός προσπαθούσε να τοποθετηθεί για να γίνει κάποιος μπάλας.
Και πάλι λοιπόν ο Μαγκή. Τις ελεύθερες βολές. Ελεύθερες βολές που είχαν κρίνει και το παιχνίδι της Θεσσαλονίκης. Είχαν πετύχει οι Ισραηλοί 40 στις 49. Είχαν στοιχεί δηλαδή 49 φορές στη γραμμή του φάουλ. 43-39 λοιπόν, 4 πόντοι για τη Μακάμπι. Ακόμα 2 λεπτά. Γιαννάκη. Γιάλη. Προσπαθεί να διεισδύσει. Πέφτουν πάνω του οι αντίπαλοι. Τελικά rebound από τον Κατσούλη. Και καλάθι από τον Μάλτο Κατσούλη που κάνει μια πολύ μεγάλη εμφάνιση σήμερα. Έχει 3 επιθετικά rebound. 43-41. Ο Τζάμψη σημαδεύει το σίδερο και έχει το φάουλ από τον Σούμποντιτς. Ο Ιωαννίδης φωνάζει τον Ρωμανίδη, καθώς ο Σούμποντιτς έχει 3 φάουλ, θα τον αποσύρει βέβαια. 3 φάουλ λοιπόν ο Σούμποντιτς, 13 ομαδικά ο Άρης, όσο και η Μακάβη. Και να ο Μαγκή, που βέβαια δεν έχει 100% στις ελεύθερες βολές, έχει χάσει μια βολή, αλλά αυτοί που κρατούν την στατιστική δεν το έχουν σημειώσει. Μία στην μία λοιπόν βολές ο Μαγκή, πρέπει να ευθεθεί στην πρώτη για να έχει δικαίωμα και τη δεύτερη. 44-41. Ένα λεπτό και 25 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Και 45-41. Γιαννάκη. Φάουλ από τον Sims πάνω στον playmaker του Άρη, που έχει δικαίωμα τώρα με τη σειρά του για μία στην μία βολές. Τα φάουλ είναι 14 η Μακάμπη, 13 ο Άρης, ήταν το τρίτο φάουλ του Σίμς. Ο Σίμς φεύγει από το παιχνίδι και μπαίνει στη θέση του Ολίπιν. Έκανε γρήγορα 3 φάουλ ο Σίμς. Έτσι λοιπόν ο Σάρφ, παρότι δεν είχε μείνει ικανοποιημένος από την απόδοση του Ολίπιν, αναγκάζεται να τον επαναφέρει στο παιχνίδι. 45-42 και ακόμα μία βολή για τον Γιαννάκη. Έχει πετύχει 16 πόντους, είναι ο σκόρερ του αγώνα. 45-43. Λίπιν τώρα. Ζάμψη Λίπιν. Μπάρλοου. Λίπιν. Μπάρλοου. Βγάζει έξω στον Ζάμψη και από εκεί στον Λίπιν. Μπάρλοου. Για τον Μέρσερ που είναι μακριά από το καλάθι. Ένα άστοχο σουτ και rebound από τον Μαγκή. Να μια ωραία επιτυχία. Είναι άλλο μια μεγάλη επιτυχία του Κατσούλη. Κατάφερε να πάρει. Τελικά τι έδωσε θεωρείτε. Έδωσε φάουλ τον Κατσούλη. Είδαμε ξανά τη φάση. Από την κάμερα που βρίσκεται πάνω από το τερέν. Ο κόσμος αποδοκιμάζει το Φιωρίτο για την απόφασή του. Ενώ ο Φιωρίτο καταλόγησε και τεχνική ποινή στον Γιάννη Ανίγη, πράγμα που σημαίνει ότι ο Μαγκή θα εκτελέσει 2 βολές και η μπάλα θα είναι για την Μακάμπι. Διπλή μια λοιπόν, εκεί που όλοι πιστέψαμε πως είχε δοθεί φάουλ στον Μαγκή, το φάουλ ήταν στον Κατσούλη και σαν να μην έφτανε αυτό, με την ευρωτισμό του επάνω ο Ιωαννίδης διαμαρτυρήθηκε στον Φιωρίτο που δεν δίστασε να τον χρεώσει με μια τεχνική ποινή. Του δίνει 2 βολές στη Μακάμπι, αντί για μια στην μια που θα είχε και την μπάλα δική της, καθώς η τεχνική ποινή είναι στον πάγκο και σε αυτή την περίπτωση η
μπάλα πηγαίνει στην ομάδα μετά τις βολές, η μπάλα πηγαίνει στην ομάδα που κερδίσει και στην κίνηση. 49 δευτερόλεπτα και 5 δέκατα απομένουν για να τελειώσει το πρώτο μήχρονο. Η Μακάμπη έχει μια ευκαιρία να αυξήσει την διαφορά. Τα φάουλ είναι 14-14. Τελικά βλέπω το Φιωρίτο να λέει μία σημεία. Δεν έδωσε τεχνική τιμή. Δεν υπάρχει τεχνική τιμή. Ούτε στον Ιωαννίδη, ούτε σε παίκτη άλλο ζωάρι. Βέβαια η χειρονομία του Φιωρίτο ήταν τέτοια που έδειχνε τεχνική τιμή. 47-43 από τον Μαγκή και τον Ραγκάλι. Αποτύχει για μία ακόμα φορά. Έχει 0 στις 7 προσπάθειες. 7 άστοχες προσπάθειες από τον Ραγκάλι, ούτε μία επιτυχημένη. Όλοι οι πόντοι, 7 πόντοι μέχρι στιγμής από ελεύθερες βολές. Κατσούλης για τον Γιαννάκη. Το σουτ με ταπλό και 47-45. Παναγιώτης Γιαννάκης κρατάει σχεδόν μόνος του επιθετικά τον Άρη Όρθιο. 19 πόντι από τον playmaker και αρχηγό της εθνικής ομάδας. Λίτιν. Πάντα Λίτιν. Για τον Μπάρλοου. Ακόμα 15 δευτερόλεπτα. 14 για τελειώσει το πρωτομήχρονο. Μέρσερ τρυπώνει μέσα στην άμυνα του Άρη. Ένα δύσκολο και τυχερό θα λέγαμε καλάθι και φάουλ του Βρόνος πάνω στον Λαβόν Μέρσερ. Ξανά εδώ η φάση. Είναι το τέταρτο φάουλ του Μάντου Κατσούλη και το 15ο ομαδικό του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο. Το πρώτο ημίχρονο 10 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα πριν το τέλος του πρώτου μέρου του αγώνα. Λοιπόν, ο Γκάλης βρίσκεται σε μια μαύρη μέρα. Ο Άρης είναι μέσα στο παιχνίδι. Συνεχίζει να παλεύει επίσης όλοι θα λέγαμε την Μακάμπη. Αλλά ήδη όμως πολλοί του παίκτες έχουν φορτωθεί με φάουλ. Έχει 4 ο Κατσούλης, έχει 3 ο Βίλδος, 3 ο Φιλίππου και 3 ο Σούμποντης. Αν υπάρξει μια απελευθέρωση του Γκάλη στο δεύτερο ημίχρονο και αν οι ψηλοί του κυρίως παίκτες μπορέσουν να αμυνθούν στα φάουλ, η ελληνική ομάδα έχει σοβαρές θα λέγαμε πιθανότητες για να φτάσει μέχρι την νίκη. Το σκορ είναι 49-45. Έχει μία βολή ο Μέρσορ και 50-45 από τον Λαβόν Μέρσορ. Ο Γιαννάκης πηγαίνει προς το καλάθι και τελικά παίρνει το φάουλ από τον Λίτιν, φάουλ που του δίνει δικαίωμα για μία στην μία βολεύση. Από 15 ομαδικά φάουλ έχουν οι δύο ομάδες, ήταν το δεύτερο φάουλ του Λίτιν. Ο Ιωαννίδης έβγαλε τον Ρωμανίδη και έβαλε τη θέση του τον Σούμποντης. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Έβαλε τον Φιλίππου. Η μπάλα εκτός τερέν, 2 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα πριν το τέλος. Ένα δύσκολο σουτ από τον Γιαννάκη, παίρνει φάουλ από τον Κουέν. Φάουλ που του δίνει δικαίωμα για 3 βολές. Εκβίασε εκεί την κατάσταση ο Παναγιώτης Γιαννάκης, δεν μπορούσε να κάνει και τίποτα περισσότερο. Ο Κοέν, ένας ογκώδης και άπειρος αναπληρωματικός, έκανε το φάουλ. 50-46 από τον Παναγιώτη Γιαννάκη, το σαστικό του πόντι. Πέμπτη. 50-47.
Και 50-48 τώρα. 100% η επιτυχία του Γιαννάκη σε αυτές τις βολές. Ο Τζάμπι πέταξε την μπάλα χωρίς καμία τύχη. Έτσι λοιπόν το πρώτο μήκονο τελείωσε με 50-48 υπέρ της Μακάμπη. Οι παίκτες του Πίας έχουν 16 φάουλ, ενώ οι παίκτες του Άρη έχουν 15. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι τα φάουλ των Ισραηλινών είναι διαμοιρασμένα σε 2, 4, 5, 6 και 7, 8 παίκτες, ενώ τα φάουλ των παίκτων του Άρη είναι επικεντρωμένα σε 4. Τον Λυπηρίδη, τον Σούμποτιτ, τον Φιλίππου, τον Σούμποτιτ, τον Κατσούλη και τον Γουίλζερ. Αυτά λοιπόν για το πρώτο ημίχρονο, θα τα πούμε σε λίγο με το δεύτερο μέρος του αγώνα. Νοκάουτ Εύγα. Νοκάουτ Εύγα. Ο πύραυλος δυναμίτης Εύγα. Για καλό παγωτό. Και πάλι από το Olympia Halle του Μιλάνου, όπου το παιχνίδι άρχισε, του Μονάχου, με συγχωρείτε, όπου το παιχνίδι άρχισε πριν από 30 δευτερόλεπτα, έχουν πετύχει από ένα καλά στις δύο ομάδες, το σκορ είναι 52-50 και αυτή τη στιγμή έχουμε φάουλ από τον Mercer πάνω στον Wilshere. Είναι το δεύτερο φάουλ του Mercer και το πρώτο φάουλ που γίνεται στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Λυπηρίδης για τον Γιαννάκη. Σούμποτιτς. Δεν θα ολοκληρώσει την προσπάθειά του, καθώς ορθώθηκε μπροστά του ο Μαγκή. Ζάμψη, σούτ για 3 πόντους, χωρίς δισταγμό. Ο Γουίλζερ μαζί με τον Λυπηρίδη διεκδίκησαν και κέρδισαν την μπάλα. Γκάλης. Πάντα Γκάλης. Γιαννάκης. Γκάλης, που έχει αντίπαλο τώρα τον Λίπιν. Και το πρώτο του καλάθι στον αγώνα. Το πρώτο καλάθι του Γκάλη, 52-52. Χρειάστηκαν 8 προσπάθειες για να ευστοχήσει για πρώτη φορά ο Νίκος Γκάλης. Rebound από τον Γουίλτζερ και τώρα ο Γκάλης έγινε μπροστά. Είναι ο Μπάρλοου, Γκάλης επιμένει όμως και 54-52, ο Άρης περνάει μπροστά. Να το ξέσπασμα του Γκάλη με την αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Ο κόσμος σηκώνεται όρθιος και ανεμίζει σημαίες κασκόλ και παλόνια. Ο Μπάρλοου για τον Τζάμψη. Μαγκή, του κλείνει το δρόμο ο Λυπηρίδης. 54-54 από τον Μαγκή. Γιαννάκης. Σούμποτιτς. Λυπηρίδης, Γιαννάκης. Για τον Γουίλτζερ, που θα κρατήσει την μπάλα, αλλά ούτε ο ίδιος κατάλαβε τι πήγε να κάνει εκεί. Έχασε ένα βέβαιο καλάθι. Ζάμψη για τον Μπάρλοου. Έξω στον Μαγκή και από εκεί στον Λίπιν. Ο Μπάρλοου 56-54. Και έχει μπει στο παιχνίδι με το νούμερο 11 ο Κάτ. Ναι, είναι playmaker ο Κάτ, όχι ο Λίπιν. Έχουν περίπου την ίδια κορφιά και το ίδιο κούρεμα. Και προς τη στιγμή τους μπέρδεψα. Ο Γκάλης κόβεται από τις παίκτες Μαγκάμπη. Ζητάει φάουλ από τον Μάιλα Διού, τον Γάλλο διαιτητή. Αλλά ο Γιαννάκης, ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής, θα κλέψει από τον Μπάρλο την ώρα του για να καρφώσει την μπάλα. Γκάλης. Παίρνει το φάουλ τώρα από τις παίκτες Μαγκάμπη. Και έχει δύο βολές ο αρχηγός του Άρη. Ακόμα μία βολή για τον Νίκο Γκάλη. Και η σοφάριση 56-56. Κάτ τώρα.
για τον Μπάρλοου. Πάλι Κάτ, Μαγκή. Πολύ ωραίο μαρκάρισμα από το Λιπυρίδη, rebound από το Γιαννάκη. Φτάνει στο lay-up ο αρχηγός της Εθνικής και 56-58. Ο Άρης πάλι μπροστά, ο Μπάρλοου γρήγορα στην αντεπίθεση. Το κόβει ο Λιπυρίδης, καθώς ο Αμερικανός ήταν έτοιμος να καρφώσει την μπάλα στο καλάθι του Άρη. Έχουμε δύο βολές λοιπόν για τον Κεν Μπάρλοου, ενώ ο Ιωαννίδης ετοιμάζεται να ρίξει τον αγώνα τον Φιλίππου. Βγαίνει ο Λιπυρίδης που δεν είναι τόσο γρήγορος όσο χρειάζεται για να ακολουθήσει τον Μπάρλοου. Στα 58 από τον Μπάρλοου που έχει ακόμα μια βολή. Ενώ η ατμόσφαιρα δονείται από συνθήματα υπέρ του Άρη. 58-58. Ακόμα 16 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο μεγάλος ημιτελικός. Γιαννάκη. Σούμποτης. Φιλίππου. Γιαννάκη. Φάουλ από τον Κατ. Έχει τρία ομαδικά φάουλ η Μακάμπι μέχρι στιγμής στο δεύτερο ημίχρονο, ένα ο Άρης. Ο Ιωαννίδης θα ξαναβάλει στον αγώνα το Λιπυρίδη και βγάζει πάλι το Φιλίππου. Δεν την κατάλαβα αυτή την αλλαγή, ειλικρινά. Τι μεσολάβησε μέσα σε αυτό το διάστημα. Λιπυρίδης για τον Γιαννάκη, Γκάλης. Ένα δύσκολο σουτ και θα βρίσκει το στόχο. 58-60 από τον Νίκο Γκάλη. Κατ για τον Μπάρλοου. Γρήγορα τζάμψη στο σουτ. Και 60-60 η σοφάριση από το πυροβόλο της Μακάμπι, τον Τόρον Τζάμψη, που είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του, όχι ο δεύτερος, με 17 πόντους. Γιαννάκη. Βούλτζορ. Γκάλη. Ελέγχουν το παιχνίδι απόλυτα οι παίκτες του Άρη. Ο Γκάλης με αντίπαλο πάλι τον Μπάρλοου. Γιαννάκης. Φάουλ από τον Κατ. Ο Γιαννάκης έχει κερδίσει τα περισσότερα φάουλ από τους παίκτες του Άρη. Παίζει, θα έλεγε κανείς, με μεγάλη οριμότητα. Διζεί, προσποιείται. Όπως πρέπει και όταν πρέπει. Γιαννάκης. Γκάλης. Πάντα Γκάλης. Το σούτ απ' έξω. Το rebound τελικά δεν τα κατάφερε ο Σούμποτιτς. Φάνηκε προς τη γη θα γινόταν κάτω από την μπάλα. Κατ. Για τον Mercer. Έχουμε βήματα από τον Αμερικανό. Η μπάλα είναι πλάγια για τους παίκτες του Άρη. Γιαννάκης. Πάντα Γιαννάκης. Από εκεί στο Βίλιορ. Αυτός ένα ωραίο καλάθι πήρε την εσωτερική από τον Μέρσερ. 60-62 από τον Γκρέγ Βίλιορ που κάνει αισθητή την παρουσία του και επιθετικά. Κατ. Μπάρλοου. Ζάμψη. Δεν θα τα καταφέρει ο Γιαννάκης. Πραγματικό λιοντάρι στα rebound, αλλά δεν θα μπορέσει να συγκρατήσει μπάλα. Κέρδισε προς στιγμή ανάμεσα σε δύο αντιπάλους. Έτσι λοιπόν η Μακάμπι είναι και πάλι στην επίθεση. Σκορ 60-62 υπέρ του Άρη. 14 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Σουτ από τον Κατ. Rebound ο Λιπυρίδης. Που είναι πολύ αποτελεσματικός στα block-out πάνω στο Μαγκή. Γκάλης προσπαθεί να πάρει την εσωτερική. Rebound από τον Βίλτζερ και φάουλ πάνω στον Καναδό. Φάουλ πάνω στον Καναδό από τον... πέμπτο φάουλ της Μακάμπι και το τρίτο του Μέρσερ. Το φάουλ έκανε ο Λαβόν Μέρσερ.
Και είναι εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει. Ο Άρης έχει πάρει αυτή τη στιγμή με το επιθετικό rebound του Wilder ακριβώς τα διπλάσια rebound από τη Μακάμπη που θεωρείται η δυνατότερη μέσα στη ρακέτα ευρωπαϊκή ομάδα. 24 rebound από τον Άρη και 12 μόλις από τη Μακάμπη. Αυτό λέει βέβαια η στατιστική των Γερμανών, γιατί εγώ δεν την εμπιστεύομαι και πολύ. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι ο Άρης δεν έχει πάρει περισσότερα rebound. Ίσως έχει πάρει ακόμη περισσότερα, δεν έχουν. Ή κάπως λιγότερα. Σημασία έχει πάντως ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή υπερέχει τα rebound. 60-63. Ο Σάρπ ξανάβαλε στον αγώνα τον Σιμς. Κάτ για τον Σιμς. Ο Μέρσερ με στη ρακέτα θα τον σωματίσει με φάουλ ο Βίλιος. Είναι το τρίτο φάουλ του Καναδού και το δεύτερο του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν τα κατάφερε ο Μέρσερ. Το σκορ παραμένει 60-63 υπέρ της ελληνικής ομάδας. Το rebound ο Σούμποτιτς. Και τώρα Γιαννάκης. Καθώς ο Άρης ελέγχει τη μάχη του αέρα, νομίζω ότι δεν έχει να αποβληθεί τίποτα. Σούμποτιτς. Το σούτ με καλές προϋποθέσεις. Το rebound προσπάθησε ο Βουλίτζερ, αλλά τελικά δεν μπόρεσε να γίνει κάτοχος της μπάλας. Φάνηκε προς στιγμή να την ελέγχει. 60-63 πάντα. 13 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Σιμς. Κατ. Σιμς. Έξω για τον Κατ που είναι εντελώς ελεύθερος. Στους για τρεις πόντους. Το rebound ο Σούμποτιτς. Καθώς ο Λυπηρίδης δεν ασχολείται με τη διεκδίκηση μπάλας, αλλά τον ενδιαφέρει να κρατήσει έξω τον Μέρσερ και το πετυχαίνει. Γιαννάκης ασίστ για τον Βίλτζερ. Καλάθι και φάουλ. 60-65 και μία βολή για τον Καλαδό. Να το προσπέρασμα του Άρη. 5 πόντους μπροστά. Το γήπεδο φλέγεται από τις εκδηλώσεις των Ελλήνων που το έχουν κατακλείσει. Παντού κίτρινες σημαίες, κίτρινα χαρτιά, κίτρινα μπαλόνια. Ο κόσμος όρθιος παροτρύνει αυτή τη μεγάλη προσπάθεια των παιχτών του Άρη, που πάνε να ανατρέψουν όλα τα προγνωστικά και να φτάσουν στο τελικό της Πέμπτης, αφήνοντας έξω ένα από τα μεγάλα φαβορί, την Ισραηλινή Μακάβη. Και θα πρέπει ίσως να σημειωθεί με ιδιαίτερη έμφαση ότι ο Άρης έχει μια εκπληκτική ωριμότητα σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, αν και ελέγχει τα rebound και έχει τη δυνατότητα να φύγει στον ευθυνδιασμό όπως το έκανε στην αρχή. Επειδή είναι πολύ σίγουρος για τις επιθέσεις, τον βλέπουμε και οι παίκτες που γυρίζουν την μπάλα και ψάχνουν για τις καλύτερες δυνατές επιλογές. 60-66 λοιπόν. Φάουλ του Γιαννάκη που είναι το πρώτο του φάουλ, εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας κατάφερε να κάνει το πρώτο του φάουλ μετά από 27 λεπτά αγώνα. Τα ομαδικά φάουλ είναι 6 για τη Μακάμπη, 3 για τον Άρη. Ο Λίπιν ξαναμπήκε στη θέση του Κατ. Ο Λίπιν για τον Σιμς. Η μπάλα περνάει μέσα στον Μαγκή που κάνει διπλή τρίπλα. Διπλή τρίπλα καθώς μαρκαρίστηκε από τρεις παίκτες του Άρη ταυτόχρονα. Απειλείται επεισόδια ανάμεσα σε Γιαννάκη, Μαγκή και Σούμποτιτς. Ο Πάρλο χτύπησε τον Βίλτζερ. Απειλείται γενική συμπλοκή θα λέγαμε. Μεγάλος εκνευρισμός και από τις δύο πλευρές. Ο Πιορίτο, ο μικρός όμως Ιταλός, προσπαθεί να σταθεί ανάμεσα στους γίγαντες και να τους χωρίσει. Επικρατεί πανδαιμόνιο. Ένας Ισραηλινός μπαίνει και χτυπάει τον Ιωαννίδη. Όχι. Όχι, κάποιος έσπρωσε τον Σερ, τον προπονητή της Μακάμπη. Έχω την εντύπωση ότι αυτό το επεισόδιο, αυτή η διακοπή μπορεί να μην ωφελήσει τον Άρη, που ήταν πραγματικά στις καλύτερες τους στιγμές.
Γίνεται ένα time out. Πάντως οι Ισραηλινοί ήταν αρκετά εριστικοί σε αυτή τη διακοπή. Ο Μπάρλοου χτύπησε καθαρά τον Βίλτζορ, δεν θα το είδαν ασφαλώς οι διαιτητές, ή κι αν το είδαν προτίμησαν να κλείσουν τα μάτια, γιατί θα σκέφτηκαν ότι μέσα στο πανδαιμόνιο που δημιουργήθηκε πολλά μπορεί να συνέβησαν και να μην τα είδαν. Δεν ξέρω, Βασίλη, εσύ τι είδες περισσότερο? Είναι γεγονός ότι στην φάση στην οποία συμπλέχθηκαν ο Μαγκή με τον Γιαννάκη, μπήκαν και άλλοι παίκτες, και το κακό είναι ότι μπήκαν και άνθρωποι από τους πάγκους και των δύο ομάδων, όπως ακριβώς είχε γίνει και στη Λιμός, στον αγώνα του Άρη με τη Λιμός. Δηλαδή εκείνοι που έδωσαν μεγαλύτερη έκταση στα επεισόδια ήταν άνθρωποι από τους δύο πάγκους. Γι' αυτό πολύ σωστά οι επικεφαλείς των δύο αποστολών έσπευσαν να τους απομακρύνουν. Ας ελπίσουμε όμως αυτό που είπες και εσύ, Φίλιππε, προηγουμένως, ότι δηλαδή αυτή η διακοπή που λογικά, έτσι όπως εξελίσσεται το παιχνίδι, δεν συμφέρει τον Άρη, που έχει βρει έναν εξαιρετικό ρυθμό και έχει επιβάλει τον ρυθμό του. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η διακοπή δεν θα τον επηρεάσει. Και πάλι λοιπόν στο παιχνίδι, με τον Γκάλη σε θέση playmaker απέναντι το Sims. Γκάλη, πασάρι έξω, θα το λυπηρίδι, αυτός μέσα στη ρακέτα, ξανά στο rebound, αλλά εκεί ο Μαγκή είναι πολύ πιο δυνατός, θα κρατήσει την μπάλα. Και να ο Τζάμψη στον ευνηδιασμό, ο Γιαννάκης όμως θα δώσει τη λύση σταματώντας τον Ισραηλινό. Έχουμε όμως φάουλ πάνω στο Sims που έγινε κάτω από την μπάλα στη συνέχεια. Ήταν το τρίτο φάουλ του Λυπηρίδη και το τέταρτο μαδικό του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο. Λίπιν για τον Σιμς. Ο Μπάρλοου τελικά, ο Λυπηρίδης θα πετάξει την μπάλα εκτός τερέν. 12 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα πριν το τέλος και του αγώνα, και ενώ το σκορ είναι 60-66 για τον Άρη. Σιμς. Λίπιν, ακάλυπτος στους για τρεις πόντους. Rebound από τον Βίλτζορ. Και τώρα Γκάλης. Αργά-αργά ο Νίκος Γκάλης απέναντι στο Sims τώρα. Ο Γκάλης ελευθερώνεται το σούτ με ταμπλό. 60-68. Να ο Νίκος Γκάλης που ό,τι δεν έκανε στο πρώτο ημίχρονο να το κάνει στο δεύτερο. Έφτασε ήδη τις 17 πόντους. Λίπιν. Μακή. Ανταποδίδει 62-68 από τον Μαγκή που είναι ο σκόρερ της Μακάμπη. Ενώ ο Σόρφ ετοιμάζεται να επαναφέρει στον αγώνα τον Ντάνιελ, τον Μότι Ντάνιελ, στη θέση του Λίπιν, που είναι η απογοήτευση σήμερα από πλευρά του Μακάμπη. Και λέω απογοήτευση γιατί ο Λίπιν ήταν η αποκάλυψη της χρονιάς, οδήγησε την Μακάμπη σε όλη την φάση των προημιτελικών, των 8 ομάδων δηλαδή, ήταν μάλλον ο καλύτερος παίκτης μαζί με τον Μαγκή. Γιαννάκης. Πάντα Γιαννάκης. Για τον Γκάλη. Επιμένει ο Γκάλης. Το σούτ υπό πίεση. Τελικά η μπάλα εκτός τερένα από τα πόδια του Βίλτζορ. 62-68, 11 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο Άρης κρατάει μια διαφορά 6 πόντων. Ίσως είναι η πρώτη φορά, θα πρέπει να πούμε, που βλέπουμε το Βίλτζορ τόσο πολύ μαχητικό. Ίσως ξέρει ότι απόψε παίζει την συνέχεια της καριέρας του τον Άρη. Έχοντας πάρει 14 rebound. Ανταπέδωσε... Μείωσε μάλλον ο Τζάμψης 64-68, 10 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Γιαννάκης. Βίλτζορ. Λυπηρίδης. Γιαννάκης. Το σούτ και φάουλ από... Και ο Ρίκο καταλόγησε το φάουλ εκτός... Φάσης. Όχι, είναι φάουλ από τον Τζάμψη πάνω στον Παναγιώτη Γιαννάκη, που έχει δικαίωμα για δύο βολές. Ο συνήθως εύστοχος Γιαννάκης έχασε αυτή τη βολή. Και τώρα 64-69. Σιμς.
για τον Ντάνιελ και από εκεί τον Μπάρλοου. Για τον Τζάμψη τώρα. Μπάρλοου. Πασάρει έξω στον Ντάνιελ αυτός γρήγορα στο σουτ και το rebound πάλι ο Γκούντζορ. Γιαννάκης. Εκείνο που θα πρέπει να σημειώσουμε είναι το έξοχο μαρκάρισμα του Λιπηρίδη πάνω στον Μαγκή. Ο Γκάλης έχασε όμως την μπάλα. Σιμς. Ωραία πάσα για τον Μπάρλοου και 66-69 η Μακάμπι πλησιάζει στους 3 πόντους. Με 14 πόντους του Κεν Μπάρλοου. Γιαννάκης. Γκάλης. Γιαννάκης. Ελευθερώνεται από τον αντίπαλό του. Το rebound όμως ο Sims, προσπάθεια αφιλιασμού από τη Μακάμπι, είναι δύο Ισραηλινοί με τον Γκάλι μόνο και δεν έχει κορεθεί ο Τζάμψη να κάνει το 68-69. Καθώς ο Γιαννάκης είχε μείνει πίσω προσπαθώντας να κερδίσει το επιθετικό rebound. 9 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα ακόμα. 68-69 προηγεί το Άρης, που είχε μια διαφορά 8 πόντων και την έχασε. Τσούποντις. Να ένα καλάθι από τον Τσούποντις. 68-71. Ο Άρης στους 3 πόντους και 15 πόντοι από τον Τσούποντις. Σιμς. Έξω στο Τάνιελ. Αυτός με τις καλές προϋποθέσεις, αλλά δεν έχει, φαίνεται, το ταπεραμέντο, δεν έχει την ψυχολογία του μεγάλου αγώνα, γιατί 2-3 φορές που έχει σουτάρει από πλεονεκτική θέση έχει σημαδέψει το σίδερο. Τέταρτο φάουλ από τον Λιπηρίδη και πέμπτο ομαδικό για τον Άρη. Ντάνιελ, του κλείνει τον δρόμο ο Λιπηρίδης, τον σταματάει ο Βίλτζερ, αλλά εκεί είναι ο Μαγκή. 70-71 από τον Αμερικανό της Μακάμπι. Γιαννάκης. Τσούποντις. Γιαννάκης. Σούτ για 3 πόντους από τον Γιαννάκη και rebound από τον Σιμ. Ο Μπάρλοου δίνει το προβάδισμα στη Μακάμπι με 72-71, που δείχνει να είναι πιο γρήγορη από τον Άρη σε αυτά τα τελευταία λεπτά της επιθέσεις. Έχει φτάσει στο εύκολο καλάθι αρκετές φορές. Ακόμα 8 λεπτά. Γκάλης. Γουίλτζορ. Και φάουλ από τον Ντάνιελ πάνω στον Τσούποντις. Είναι το τέταρτο φάουλ του Ντάνιελ. Ο Ιωαννίδης βγάζει τον Λιπηρίδη και βάζει τον Φιλίππου. Πάντως ο Άρης, έχω την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή ο Γιάννης Ιωαννίδης βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση από πλευράς άμυνας, γιατί στις 3-4 τελευταίες επιθέσεις της Μακάμπι άλλαξε την άμυνα στη ζώνη. Φοβούμενος και πολύ σωστά τα φάουλ, αλλά βέβαια όταν η ζώνη δεν προλαβαίνει να οργανωθεί, είναι πολύ εύκολο η άμυνα να γίνει ευάλωτη στον ευθυνδιασμό, όπως αυτό ακριβώς συνέβη και το είδαμε στις τελευταίες επιθέσεις της Μακάμπι. Καταρχήν να αργούν οι επιστροφές. Ο Τσούποντις ξαναφέρνει τον Άρη μπροστά. 72-73. Ντάνιελ. Σιμς. Ωραία πάσα για τον Τζάμψη και 74-73. Μάχη πόντο με πόντο τώρα. Ακόμα 7,5 λεπτά για να τελειώσει το μεγάλο μάτς. Γιαννάκης. Τσούποντις. Γκάλης. Ελευθερώνεται με screen του Γουίλτζορ. 74-75. Σιμς. Βήματα από τον Μπάρλοου, βήματα που δεν καταλογίστηκαν. Τελικά μέτρησε το καλάθι. Ο Αμερικανός είχε κάνει οπωσδήποτε βήματα. 76-75 από τον Κεν Μπάρλοου. Γιαννάκη. Τσούποντις. Γκάλης. Πασάρι έξοχα στον Γουίλτζορ και 76-77 από τον Καναδό. Σιμς, Ντάνιελ, Σιμς, Μαγκή, το σούτ απ' έξω, το rebound ο Γουίλτζορ, είναι πανταχού παρόν. Γκάλης, αργά αργά, ενώ απομένουν 6,5 λεπτά για να τελειώσει το μάτς. Τσούποντις. Δεν διστάζει για το σουτ. Ναι, 76-79 από το Τσούποντις. Ξανά ο Άρης στους 3 πόντους.
Ντάνιελ επιχειρεί σε τριών πόντων και είναι το πρώτο το εύστοχο. Εξαφανίζει 79-79 ο Μότι Ντάνιελ. Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή θα βρει το στόχο. Γιαννάκη. Σούμποτη. Ο Γκάλης προσπαθεί να διδύσει φάουλ από τον Μαγκή που δεν στηρίχθηκε. Δεν θα τα καταφέρει ο Φιλίππου παρότι ήταν ελεύθερος στο σουτ. Έτσι λοιπόν έχουμε επίθεση στη Μακάμπι 5,5 λεπτά πριν το τέλος. Σκέμς. Γίνεται μάχη για το rebound αλλά εκεί ο Γιαννάκης θα δώσει τη λύση. Η πάσα εθνιασμού όμως δεν θα άνοιγε στον Γκάλη καθώς τον έχουν καλύψει οι δύο Ισραηλοί. Έτσι λοιπόν έχουμε και πάλι επίθεση στη Μακάμπι. Ελευθερώνεται ο Μπάρλοου. Rebound από τον Μαγί που τον σταματάει ο Σούμποδης. Τον σταματάει με φάουλ όμως όπως καταλογίζει ο Φιωρίτο και δεν δέχεται ο Σούμποδης. Τον είδαμε να διαμαρτύρεται και μάλλον πρέπει να έχει δίκιο. Τέταρτο φάουλ για τον Σούμποδης και δύο βολές για τον Κέβιν Μαγί. '80-79 για την Μακάμπι της Τελ Αβίβ. Γιαννάκης. Ακόμα 5 λεπτά. 5 λεπτά που θα κρίνουν ποια από τις δύο ομάδες θα παίξει στο μεγάλο τελικό την Πέμπτη. Γιαννάκης. Σούμποτης. Πασάρει ωραία στο Φιλίππο αλλά αυτό σε φρουνδιάζει και χάνει την μπάλα. Σιμς. Μαγκή. Το σούτ απ' έξω. 82-79 από τον Μαγκή. Τρεις πόντοι για την Μακάμπι στο πιο κρίσιμο ίσως σημείο του αγώνα. 4,5 λεπτά ακόμα. Γκάλης. Μια δύσκολη προσπάθεια που δεν φέρνει αποτέλεσμα στο rebound το Μαγκή. Ο Άρης έχασε τον έλεγχο. Σιμ καλάθι και φάουλ. 84-79 στους 5 πόντους η Μακάμπι. Όλα δείχνουν να γυρίζουν ανάποδα μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. 4 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα απομένουν. Η Μακάμπι προηγείται με 84-79 και ο Γουίλι Σιμς που κέρδισε και φάουλ πετυχαίνοντας αυτό το καλάθι έχει δικαίωμα για μία βολή. Time out λοιπόν από τον Γιάννη Ιωαννίδη που θα προσπαθήσει να ανακόψει το ρυθμό των Ισραηλινών και να γυρίσει το παιχνίδι ανάποδα κάνοντας μια ίστατη προσπάθεια. Είναι οι Ισραηλινοί τώρα που πανηγυρίζουν ανεμίζοντας και αυτοί κίτρινα μπαλόνια και κίτρινα κασκόλ και σημαίες. Το κίτρινο είναι το χρώμα των δύο ομάδων, κίτρινο μπλε η Μακάμπι και κίτρινο μαύρο ο Άρης. Ο Άρης που έχει δεχθεί ένα σερί 8 πόντων μέσα σε 1 λεπτό και 37 δευτερόλεπτα χωρίς να τα αποδώσει. Ενδεχομένως οι πόντοι θα γίνουν 9 τώρα από τον Σιμς. Σιμς έτοιμος για την βολή. Rebound από τον Γουίλζορ και η μπάλα στον Γιαννάκη. Ο Ιωαννίδης ξανά βάλε στον αγώνα τον Κατσούλη. Γιάννης. Σουμποτής. Προσπαθεί να βρει διέξοδο. Δεν θα τα καταφέρει όμως στην τελική προσπάθεια παρότι έφτασε σε πλεονεκτική θέση βολής. 3 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Οι Ισραηλοί έχουν 5 πόντους και την μπάλα. Σιμς. Ντάνιελ. Σιμς, Ντάνιελ ξανά. Αλλάζουν την μπάλα.
Η μπάλα για τον Άρη, αφού χτύπησε στα πόδια των παιχτών της Μακάμπη. 3 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα ακόμα. Γιαννάκη. Φάουλ από τον Τζάμψη πάνω στον playmaker του Άρη, που έχει δικαίωμα για μία συν μία βολές. Είναι το τέταρτο φάουλ του Τζάμψη. Ξανά η πάση από την κάμερα που είναι πάνω από την μπασκέτα. Ο Γιαννάκης αστόχησε σε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Ο Άρης είχε την ευκαιρία εδώ να μειώσει και να ελπίζει. Έτσι λοιπόν, 3 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, η Μακάμπι έχει 5 πόντους, έχει και την μπάλα και είναι το φαβορί. Σιμς για τον Τζάμψη. Από εκεί στον Μπάρλοου. Σιμς. Επιχειρήσει για 3 πόντους. Και νομίζω ότι είναι το τέλος. 87-79, 2 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Γουίλι Σιμς σφράγισε, θα έλεγα, το αποτέλεσμα του αγώνα. Γιαννάκη. Το rebound ο Μαγκή. Ακόμα 2,5 λεπτά. Για τον Ντάνιελ. Μαγκή, καλάθι και φάουλ. 89-79. Η Μακάμπι εξασφάλισε ήδη την θέση της στο τελικό με μια αντεπίθεση διαρκείας. Μετά το 30 λεπτό του αγώνα, οι παίκτες του ΣΕΡΦ κατάφεραν να εξουδετερώσουν τη διαφορά που είχε πάρει ο Άρης και τη διαφορά των 8 πόντων και αυτή τη στιγμή να προηγούνται με 10 πόντους διαφορά και να έχουν και μία βολή. Ο Άρης έχει να σκοράρει ακριβώς 3,5 λεπτά, διάστημα στο οποίο έχει δεχθεί, όπως είπαμε προηγουμένως, έχει δεχθεί 8 πόντους, τώρα έχει δεχθεί 13 και μέσα σε αυτά τα 3,5 λεπτά αντιστράφηκαν οι ρόλοι και η απώλεια των rebound. Έτσι λοιπόν όλα δείχνουν ότι ο Άρης θα αρκεθεί και φέτος, όπως και πέρυσι στη Γάνδη, τον μικρό τελικό. Ο αντίπαλός του θα αναδειχθεί από τον αγώνα που θα ακολουθήσει και τον οποίο θα παρακολουθήσετε στη ζωντανή μετάδοση από το δεύτερο κανάλι. Αγώνας ανάμεσα στην Μπαρσελόνα και την Γιουγκοσλάβια. Ο Μαγκή κάνει το σκορ 90-79. Γιαννάκη. Σουβοντής Γκάλης. Μπάρλοου. Σιμ. Φάουλ από τον Γιαννάκη πάνω στον Γουίλι Σιμς που καταλογίζει ο Γάλλος διετής ο Μάιλαμπλου. Ακόμα 2 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα. Ο Μπάρλοου για τον Ντάνιελ. Ζάμψη. Φάουλ από τον Γκάλι πάνω στον Ζάμψη. Καθώς ο αρχηγός του Άρη προσπαθούσε να κλέψει την μπάλα από τον αντίπαλό του. 1 λεπτό και 47 δευτερόλεπτα ακόμα. Ζάμψη. Φάουλ πάλι πάνω στον Ζάμψη, εσκεμμένο αυτή τη φορά από τον Γκάλι. Τουλάχιστον έτσι έδειξε η χειρονομία. Ναι, πράγματι ο Μάιλαμπλου έχει δώσει εσκεμμένο φάουλ. Πράγμα που σημαίνει ότι ο Ζάμψη έχει 2 βολές και η μπάλα θα είναι για τη Μακάμπι. Όλα αυτά 1 λεπτό και 40 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του παιχνιδιού.
91-69. '92-79, η διαφορά στους 13 πόντους. Ζάμψη. Έξω στον Ντάνιελ, από εκεί στον Σιν. Ακόμα ένα λεπτό και 22 δευτερόλεπτα. Ο Ντάνιελ κάνει το σκορ 94-79. Έχουμε έναν θρίαμβο πια της Μακάμπι, καθώς ο Άρης έχει δεχτεί ένα σκορ 18-0 στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Και μόλις τώρα ο Σούμποτιτς πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι μετά από αυτό το μαύρο σερί. 94-82. Σιμς. Ντάνιελ, και πάλι Σιν για τον Τζάμψη. Με follow ο Μπάρλοου κάνει το σκορ 96-82. Απομένουν 35 δευτερόλεπτα. Γκάλης. Σούμποτις. Τον Βίλτζορ. Απειλούνται πάλι διαπληκτισμοί ανάμεσα στον Λυπηρίδη και τον Μαγί. Βέβαια τώρα ο Μαγί, καθώς βλέπει ότι το παιχνίδι έχει κρυφθεί, έχει την ξυπνάδα και την ψυχραιμία να μην εμπλακεί. Εδώ ο Κέβιν Μαγί με 29 πόντους αποχωρεί από το παιχνίδι. Ο Λυπηρίδης που κέρδισε το φάουλ από τον Μαγί έχει δικαίωμα για δύο βολές. Είναι ένα εσκεμμένο φάουλ, αυτό σημαίνει δηλαδή ότι ο Άρης θα έρθει την μπάλα στην κατοχή του μετά. 96-83. Και μπάλα για τον Άρη, 22 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα πριν το τέλος. Γιαννάκης. Γκάλης. Χωρίς σοβαρή πίεση, 96-86. Ακόμα 12 δευτερόλεπτα, ο Τζάμψη για τον Μπάρλοου. Από εκεί στον Λίπιν. Ζάμψη στο τελευταίο σουτ και τελευταίο τρίποντο που γράφει το τελικό σκορ 99-86. Η Μακάμπι μπαίνει τριαμβευτικά στον τελικό. Με αυτή την αντεπίθεση διαρκείας που έκανε στα μισά του δευτερού ημιχρόνου, κατάφερε όχι μόνο να νικήσει τον Άρη, αλλά πραγματικά να τον εξουθενώσει σε εκείνο το διάστημα, πετυχαίνοντας 18 πόντους χωρίς να δεχθεί κανέναν. Κυρίες, δευτερίδες και κύριοι, η ζωντανή μας μετάδοση τελείωσε. Ο Άρης αύριο θα παίξει στον μικρό τελικό στις 7 ώρα Ελλάδας. Τόσο αυτό το παιχνίδι, όσο και αυτό που ακολουθεί σε λίγο στις 9 ώρα Ελλάδας, θα μεταδώσει η ΕΠΟΥΙΟ. Ο τελικός της διοργάνωσης την 5η στις 9 ώρα από την ΕΤΕΝΑ. Καλή σας νύχτα.